Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το πρώτο φεστιβάλ οικοπολιτισμού στην Ελευσίνα και τη γύρω περιοχή το περασμένο Σαββατοκύριακο. Ποικίλες παράλληλες δράσεις πλαισίωσαν το πρόγραμμα του φεστιβάλ, με περισσότερες από 15 φάρμες της περιοχής να υποδέχονται το ευρύ κοινό, παρουσιάζοντας τα προϊόντα τους. Έναν πρότυπο θεσμό και μια από τις βασικές δράσεις παρακαταθήκης του προγράμματός της εγκαινίασε η 2023 Ελευσής Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης το Σάββατο 24 και την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου, ενεργοποιώντας ταυτόχρονα την Όαση, το πρώην κάμπινγκ της Ελευσίνας. Το πρώτο φεστιβάλ οικοπολιτισμού ενθουσίασε μικρούς και μεγάλους με συζητήσεις, γαστρονομικές συναντήσεις, ποδηλατικές διαδρομές, περιπάτους, πικνίκ, μουσική και πολλές παράλληλες δράσεις. Η διήμερη αυτή γιορτή άντλησε τη θεματική της από το περιβάλλον, την οικολογία και τη βιωσιμότητα και περιελάμβανε εργαστήρια με τη συμμετοχή επιστημόνων και ερευνητών για την ιστορία και τη σύγχρονη πραγματικότητα της Ελευσίνας και των γύρω περιοχών. Με άξονα το παραλιακό μας μέτωπο, ένα χώρο που διεκδικήθηκε συνολικά και αυτή τη στιγμή υπάρχει μια διαδικασία που έχουν κορυφθεί στο Δήμο κάποια σημεία. Βέβαια, μιλώντας για μια πράσινη βιώσιμη πόλη. Και συνέχισε τα επόμενα χρόνια, όπως βλέπετε μες στη θάλασσα. Σε τοπικό έντυπο και δεχτήκαμε εντονότατη κριτική. Γι' αυτό και θα ξεκινήσω από αυτή την ιδέα. Τι έχει κάνει η περιβαλλοντική εκπαίδευση στο σχολείο και... Με τα φυτά, να καταλάβουμε λίγο... Τεράστιο ρόλο του περιβάλλοντος στην υγεία, του συνολικού όμως περιβάλλοντος. Λοιπόν, που από την αρχή αγκάλιασε την ιδέα με τον ενθουσιασμό που είδατε ήδη. Το φεστιβάλ τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Ελευσίνας Αργύρης Οικονόμου, ο Αντιδήμαρχος της 2023 Ελευσής Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, Φώτης Τατάκης, Αντιδήμαρχοι, Δημοσιογράφοι, Εκπρόσωποι Περιβαλλοντικών και Εθνοτοπικών Συλλόγων, μέλη του Σκακιστικού Μορφωτικού Συλλόγου και του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Ελευσίνας, κάτοικοι και επισκέπτες της πόλης.